Ο 62χρονος σήμερα Ολλανδός Frans van Vlerken δεν είναι απλά ο πρώτος ξένος που εκλέγεται στο νέο τοπικό συμβούλιο των Πεύκων της Ιτίας. Είναι φιλόλογος, λάτρης της κριτικής ματινάδας και έχει βαλθεί να την κάνει γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Το σκοπό είναι να κάνουμε εξαγωγή, δηλαδή είναι πολύ ελληνόφιλοι που δεν ξέρουν τι είναι ματινάδα. Και αν τις διαβάζουν στη δική τους γλώσσα, θα ξέρουν, υπάρχουν και τις ματινάδες. Και διάλεξαν, ας πούμε, και από αγάπη και από μαθήματα ζωής. Έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να μεταφράσει 51 ματινάδες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο βιβλίο τσέπης με ματινάδες που εκδόθηκε και κυκλοφορεί στην Ολλανδική, τη Γερμανική και την Αγγλική γλώσσα. Τρελαίνομαι με τις ματινάδες και η χόμπι μου είναι και φιλολογία και γλώσσες. Ήμουνα και ξεναγός στα λεωφορεία το καλοκαίρι. Αλλά οι ματινάδες είναι πάλι στην καρδιά μου και μετάφρασε σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, ολλανδικά και γερμανικά, οι ματινάδες της Κρήτης. Κάθε ματινάδα, όπως δείχνει ο ίδιος, συνοδεύεται από ένα δικό του ζωγραφικό έργο, το οποίο της Κρήτης που αγαπά και έβαλε για πάντα στην καρδιά του. Αυτό είναι το βιβλιάκι που έχω βγάζει και το στυλ του είναι τόσο πως από τη μία πλευρά έχει μία ζωγραφιά δικιά μου, ακουαρέλες, και από την άλλη είναι μεταφρασμένη ματινιάδα. Ο Φρανς, ταξιδεύοντας με ένα σακίδιο στην πλάτη, έφτασε για πρώτη φορά στην Κρήτη το 1976. Η απλότητα και η απαράμιλη ομορφιά της κριτικής υπαίθρου ρίζωσαν στην ψυχή του. Επέστρεψε για μόνιμη πλέον εγκατάσταση το 1983, δουλεύοντας αρχικά ως εργάτης μέχρι να αποκτήσει δικά του θερμοκήπια, όπου περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας καλλιεργώντας τη γη. Δούλεψα 2 χρόνια σε μισακά, σε ελιές και θερμοκήπια, άλλο 1 χρόνο στο θερμοκήπιο και μετά αποφάσισα να νοικιάζω τα δικά μου θερμοκήπια. Και να γίνεις αγρότης. Ναι, και για να γίνω αγρότης. Καλά είναι αγρότης. Τότε ήταν καλύτερα από φέτος. Ο ανήσυχος Ολλανδός, έχοντας ζήσει τόσα χρόνια στην περιοχή του μακρύ γυαλού, είδε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτόν τον τόπο και μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι κατέβηκε στις τελευταίες εκλογές και εξελέγει τοπικό σύμβουλο στους Πεύκους. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Είναι ωραία να ασχολείται κανείς με τα τοπικά πράγματα? Είναι ωραία, αλλά δεν έχω πείρα ακόμα. Είναι πρώτη φορά, δηλαδή μπορώ να σου το πω μετά από 3-4 χρόνια. Τον ελεύθερο χρόνο του, ο Φρανς εξακολουθεί να ακούει με μανία κριτική μουσική και να σημειώνει σε μπλοκάκι τις ματινάδες που ακούει.